ακούσει, επτώχευσαν και πεινάσαν. Λούσιοι επτώχευσαν και πεινάσαν. Κύριε Παλιατσέ, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση εδώ, για την προσπάθεια. Αυτά πρέπει να λέγονται. Και σε σένα και στο γιο σου και στην οικογένειά σου. Αυτά όλα τα προσπαθήσαμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε το πυροσβεστικό μας. Ο κόσμος το αναγνώρισε και είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου που αναγνωρίζουν την προσφορά της οικογένειάς σας. Είναι μια δύναμη απαραίτητη για τον τόπο μας, για το νησί μας. Και εγώ ευχαριστώ εσένα και τη συνδρομή αυτή που κάνεις για τη Σάμο. Είσαι αξιέπινος. Και ανιδιοτελώς, ε. Αξιέπινος, παιδί. Μικρό κουβαδάκι βλέπω γιορτή πήρατε. Μικρό κουβαδάκι. Μου αρέσει τόσο πολύ η γιορτή. Το πήρα, θα πάρω και στην Αμερική. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ε. Και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και συνδόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της σου ας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Ως υγεία σας των αμνών, ως η προσύνη και τον πιστό Αβραάμ,
και των Άρνων πέρσι Άβελ προσύνεγγιν εις ολοκαύτωση. Ομοίως δε και των μόσων συντευτών θύσε κέλεσε στο Υιός του πλανημένο και πάλι επανελθόν την προσέινα καθώς αυτός εξιώθης εις χάρτος απολαύσε ούτω και των αγυραστέν των υποσχού και ευλογηθούν να απολαύσουν την τιμή πάντων λόγω. Η αληθινή τροφή και οδοτήρου των αγαθών και στην δόξα να πέμε στον άρχουσο πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πεινάσαν, εξητούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντό. Τρία. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Σουρεάρι, Ράκη. Ο Πιτσιλιός εγγύησε. Ήρθε και το catering. Δεν σειρά πουθενά. Με έβγαλε, λέω, αλλά δεν με έβγαλε στην αέρα. Έχουμε και μπουφέ. Ρε παιδιά, μοιράζετε ποιο τι έκανε τι λουκουμάδε. Ο κύριο Μητσιλιό. Εγώ τι έβγαλα από τη ψηλά. Ο κύριο εδώ λοιπόν έφτιαξε τι λουκουμάδε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι εδώ σήμερα γιατί με προσκάλεσε η οικογένεια Παλιατσού και το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Ο κύριο Γιώργο Ταμπακολόγο. Όλο το διοικητικό συμβούλιο. Όλο το διοικητικό συμβούλιο. Και του ευχαριστώ γι' αυτό για την τιμή που μου κάνανε. Εμένα αυτό που με στεναχώρησε κύριε Μετσελιέ πάρα πολύ και θέλω να σου το πω, θα το πω και δημόσια, είναι ότι έκανες τους λουκουμάδες και δεν με φώναξες να τραβήξω την όλη διαδικασία. Εσύ νομίζεις ότι κοιμόμουν. Πολλοί νομίζουν ότι κοιμάμαι, αλλά καλά κάνεις και το νομίζεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, πίστευέ το. Το βαρέλι. Λοιπόν, έχουμε δυο νιάτα εδώ. Το πότε είμαστε γεννημένοι, για πες το πότε είμαστε γεννημένοι. 1932. Το ίδιο. Ίσα, συμμαθητές. Δηλαδή, ήσασταν στον πόλεμο με κοντά παντελονάκια. Δηλαδή. Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή, εδώ τώρα που ήρθαμε και κάναμε αυτή τη γιορτή εδώ στο κτήμα, ερχοσάστανε, παίζατε πιτσιρικάδες. Εδώ ήταν φυλάκι. Πιτσιρικάδες δεν παίζαμε και εκεί πούσαμε. Εδώ ήταν φυλάκι και εκεί πέρα η Δία είχε ένα βράχο. Μας είσαι χειρίς, μας είχε πει φίλμα του Πλάτανου. Ένα βράχο που ήταν το πολυβολείο. Ναι. Και δέσποζε δυο πολυβόλα, είχαν δεσπόζαν όλο τον κάμπο, ένα εδώ και ένα από εκεί στο εφάνι. Στη στέρα κουλυμπούσαμε πολλές φορές. Δεν είναι κακό, κυμάλιο. Είναι κακό. Πάνω από εδώ σε ένα κτήμα, ναι. Εδώ που είναι του γιατρού του, ναι. Παπαθεοδόρου, Παπαθεο... του σπίτι, ναι. Ήτανε τα όνια, τα όνια, τα μουλάρια, άκουτε, τα άλογα, ναι. Και μουλάρια. Και εδώ ήτανε φυλάκιο, των Ιταλών. Α, ήρθανε πολλοί για να πολεμήσουν και δεν θέλανε τον πόλεμο. Όχι, δεν θέλανε. Όταν έγινε η συνθήκη του Μπαντόνιου, τότε εδώ αυτοί έμειναν μόνο οι φασίστες. Και από τους φασίστες ανυποτάχτησαν πολλοί. Δύο άτομα τα σκοτώσανε παρακάτω από το σχολείο που είναι ο κήπος εκεί που έχει ο ελουργικός συνεταιρισμός. Τα βάλανε επί τα σκοτώσανε επί τόσο. Για παραδειγματίζω και επειδή σε αντιποτάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε να πείτε τίποτα άλλο? Θα κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Εσείς έχετε μια διαδρομή ζωής, είσαστε 79 χρονών ας πούμε, λέμε υποθετικά τώρα. Τους νέους που μας βλέπουν τώρα, τι τους συμβουλεύετε για να φτάσουν στην ηλικία σας να κρατάνε αυτό το ευλογημένο μαγκουράκι? Τι συμβουλή τους δίνετε? Να συμβουλεύουν τους μεγάλους και να προσέχουν τα παιδιά, να τους δίνουν καλή ανατροφή. Η καλύτερη ίσως να είναι η θρησκεία, αλλά να σκεφτούν. Σκεπτόμενοι, ο λαός πάει μπροστά. Ο άνθρωπος σκεπτόμενος προχωράει. Όταν δεν σκέφτεται, λέει, δεν βαριέσαι, το δεν βαριέσαι είναι κακό. Πρέπει να δουλέψουμε τη γη και να κάνουμε εργοστάσια, τα πράγματα, τα προϊόντα τα οποία έχουμε, τα εξαγάγουμε.
για να πάρουμε χρήμα σωστό. Κατάλαβα, δηλαδή ο τουρισμός θα είναι συμπληρωματικό στον πρωτογενή τομέα. Ο τουρισμός θα φύγει, θα πάει κάπου αλλού. Όπως έφυγε από την Κούμπα, όπως έφυγε από το Μέξικο. Λοιπόν, ο Έλληνας θα έρχεται, λες, αύριο την άλλη μέρα από τη Μακεδονία να κάνει τη Σάμο. Θα πάει κάπου αλλού, Ντουμπάι λένε, πάνε για όξο, πάνε στους Άραβες, πάνε. Όπου υπάρχει μεγάλη τρέλα και τρέχει ο κόσμος, η νεολαία τουλάχιστον. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Και εγώ ευχαριστώ. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Που μου δώσατε το δικαίωμα, μόνο πράγματα τα οποία παράγουμε, εκείνα είναι που μένουνε. Τόσα χρόνια ζήσανε τόσοι και ζήσανε καλά. Με αυτή τη γη που την πετάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παλιατσέ, η διοργάνωση ήταν εδώ. Του χρόνου με το καλό θα ξανάρθετε να φωνάξετε και από όλη Τσάμο, να τους δείχνετε πώς πρέπει να γίνονται οι οργανώσεις. Δηλαδή, καλά. Μόνο ελικόπτερο δεν πέταξε μπαλόνια δηλαδή απάνω. Δηλαδή, μόνο αυτό ήταν το μείον. Λοιπόν. Πάνω, είναι πιο πάνω. Πιο πάνω, κάτσε. Να βρε, άτι. Πάμε καλά για τον Άγιο Κωνσταντίνο, πάμε. We'll be right back.
για τις μικρές διαδρομές από τον Άγιο Κωνσταντίνο Σάμου, Άρης Κωνσταντάρας. Ευχαριστούμε την οικογένεια Παλιατσού που μας προσκάλεσε για να έρθουμε και σας ευχαριστούμε που κάτσατε για ακόμα μία φορά μέχρι το τέλος σε άλλο ένα βίντεο.